Είδαμε κυρίες και κύριοι το σχετικό ρεπορτάζ από τον ορεινό όγκο των Γρεβενών. Μένουμε στα Γρεβενά. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Χρήστο Τριγώνη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικών Έργων του Δήμου Γρεβενών, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση πλέον στο Δήμο και φυσικά τι έγινε όλο το Σαββατοκύριακο. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βακαρτσά. Είδαμε πάντως αρκετό χιόνι, κύριε Αντιδήμαρχε. Άνοιξε και το χιονοδρομικό κέντρο. Και για μία ακόμη φορά η πολιτική προστασία του Δήμου Γρεβενών και οι τεχνικές υπηρεσίες προσπαθήσατε να μείνει το οδικό δίκτυο ανοιχτό και καθαρό. Δώστε μας την εικόνα που έχουμε και τι προβλήματα αντιμετωπίσατε όλο το Σαββατοκύριακο. Μετά από πολλά χρόνια, εγώ τουλάχιστον είναι η 8η χρονιά που ασχολούμαι με τον αποχαινισμό, είχαμε τόσο νωρίς μεγάλη ένταση χιονόπτωσης στα ορεινά. Πραγματικά έριξε πάρα πολύ χιόνι σε υψόμετρο πάνω από τη Σμίξη και στα υπόλοιπα βλαχοχώρια και πάρα πολύ χιόνι στο χιονοδρομικό και καλό χιόνι που έδωσε την ευκαιρία στους ανθρώπους της διοίκησης να ξεκινήσουν τη σεζόν με πολύ κόσμο να επισκέπτεται. Είχαμε δει την πρόγνωση του καιρού, είχαμε προετοιμαστεί και έτσι ανοίξαμε τους δρόμους και πάρα πολλοί κόσμος ήρθε στα Γρεβενά και απόλαυσε τη φύση και το βουνό. Το Σαββατοκύριακο ήταν δύσκολο, γιατί εκτός από τη μεγάλη χιονόπτωση στα μεγάλα υψόμετρα είχαμε και πολύ έντονη βροχόπτωση χαμηλότερα, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιες ζημιές στο δημοτικό οδικό δίκτυο με καθυζήσεις και καταπτώσεις, τις οποίες αντιμετωπίσαμε άμεσα και συνεχίζονται οι αποκαταστάσεις όπου υπάρχουν προβλήματα και λαμβάνουμε τη σχετική ενημέρωση από τους προέδρους και από τους δημότες. Πάντως δεν είδαμε κανένα χωριό, δεν αποκλείστηκε κανένα χωριό. Καθαρίσατε ως Δήμος Γρεβενών, υπήρχε πρόσβαση σε όλα τα ορεινά χωριά και οικισμούς του Δήμου Γρεβενών για να μπορούν και να πάνε οι επισκέπτες αλλά και να μετακινούνται και οι κάτοικοι σε αυτά τα χωριά τα οποία ζουν αυτή την περίοδο. Όχι, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Φυσικά πάντα όμως χρειάζεται και η προσοχή από τους οδηγούς. Πρέπει να είναι και εφοδιασμένοι με αλυσίδες ή μηχανολάστιχα, γιατί καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί ο δρόμος να είναι μαύρος που λέμε σε εισαγωγικά. Στα ορεινά είναι απαραίτητη η κίνηση με αντιλωστικές αλυσίδες. Βέβαια, πουθενά δεν παρατηρήθηκε πρόβλημα να υπάρχει ζήτημα πρόσβασης ή δυσκολία στη μετακίνηση των επισκεπτών. Πού δώσατε ιδιαίτερη βαρύτητα, κύριε Αντιδήμαρχε, και αν σε αυτή την πρώτη έτσι κακοκαιρία θεωρείτε ότι όλα λειτουργήσαν σωστά και είστε και έτοιμοι για τον χειμώνα που έρχεται, γιατί θα αντιμετωπίσουμε και πιο δυσκολίες και πιο δύσκολα φαινόμενα? Εντάξει, η βαρύτητα δόθηκε στο χιονοδρομικό που αναμέναμε να έρθει πάρα πολλοί κόσμος όπως και έγινε. Ο κόσμος μετά από 2 χρόνια καραντίνας μπόρεσε να βγει έξω και να επισκεφθεί το βουνό. Και στα ορεινά χωριά εννοείται πρώτα στις κοινοτροφικές μονάδες και στις προσβάσεις σε αυτές, αλλά φυσικά δώσαμε και σημασία στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης που λειτουργούν εκεί για να μπορούν να υποδεχτούν τους εκδρομείς. Εμείς είμαστε έτοιμοι, όπως κάθε χρόνο. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία από το προσωπικό τόσο του Δήμου όσο και των ιδιωτών που ασχολούνται με τον χιονισμό και με τις καιρικές συνθήκες. Χρήματα να υπάρχουν, κύριε Βακλατσά. Η πολιτεία πρέπει να ενισχύει τους Δήμους που είναι σαν το δικό μας. Ο Δήμος Γρεβενών είναι μεγαλύτερος έκταση στην Ελλάδα με τεράστια. Έχετε πάρει φέτος περισσότερους πόρους από την κυβέρνηση για να αντιμετωπίσετε τις έκτακτες καιρικές συνθήκες, δηλαδή το χειμώνα που διανύουμε? Η τακτική πόρη από την εποχή των μνημονίων και ύστερα δυστυχώς είναι πολύ περιορισμένη και είναι η ίδια. Έρχονται κατά καιρούς κάποιες χρηματοδοτήσεις, αλλά αυτές δεν υπαρκούν, δηλαδή αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε χρήματα που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν άλλες ανάγκες των δημοτών, αναπτυξιακές, της καθημερινότητάς τους. Όμως με αυτούς τους πόρους, τους λίγους που έχουμε, έχουμε την υποχρέωση να αποκαθιστούμε το οδικό δίκτυο για να μην προκαλούνται ατυχήματα. Υπάρχουν όμως τεράστιες ανάγκες, υπάρχουν αρκετές ζημιές και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε με δικά μας μέσα. Χρειάζεται όμως περαιτέρω ενίσχυση και βοήθεια από την πολιτεία. Μάλιστα. Επειδή είχαμε ιστορικό ρεκόρ βροχοπτώσεων στη Δυτική Μακεδονία, αυτό είπε πριν από λίγο, πριν φιλοξενήσουμε εσάς, ο νέος αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, ο κύριος Μάνος. Είδαμε καταστροφές σε χωριά του Δήμου Γρεβενών ή κοινότητες από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Σημειώθηκαν κάποιες καταστροφές που χρήζουν το επόμενο διάστημα παρεμβάσεων και εκεί θα χρειαστούν χρήματα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργήθηκαν, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, στην πόλη των Γρεβενών,
όπου και ο Γρυβενίτης και ο Δοξανίτης φουσκώσανε. Μας κάνανε ζημιά στον περιφερειακό δρόμο. Κάναμε μια άμεση αποκατάσταση, σήμερα δουλεύει συνεργείο εκεί για να άρουμε την επικινδυνότητα για τους οδηγούς. Όμως σίγουρα θα χρειαστούν χρήματα. Έκανα και μια επικοινωνία με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Φωλίνα, τον τοπικό. Χρειάζεται καθαρισμός του ποταμού να γίνει το συντομότερο δυνατόν από την περιφέρεια, για να μην ξαναπαρουσιαστούν αυτά τα προβλήματα και να μην έχουμε την αγωνία και το άγχος και κάποιες μικροχυμές που παρατηρήθηκαν σε ιδιοκτησίες και εγκαταστάσεις από δημότες δίπλα στο ποτάμι. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Θα το δούμε το θέμα και τις επόμενες μέρες. Τώρα ο καιρός, τι λέει, ανοίγει ο καιρός, θα έχουμε ξανά τα φαινόμενα αυτά, κύριε Αντιδήμαρχε? Τι ενημέρωση έχετε, γιατί εσείς έχετε συγκεκριμένη ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ώστε να παρεμβαίνετε άμεσα με τις τεχνικές υπηρεσίες όπου χρειαστεί? Εμείς καθημερινά παρακολουθούμε τα δελτία καιρού. Αυτή την εβδομάδα δεν δείχνει κάποιο έντονο φαινόμενο. Ό,τι και να είναι όμως, θα το αντιμετωπίσουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι. Ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Και κάθε ημέρα αξιολογούμε ξεχωριστά την κατάσταση για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή σας συνέχεια. Κουράγιο σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Να είστε καλά. Εγώ στο οδικό δίκτυο, γιατί έχει παγίδες ακόμη, να είναι επιφυλακτική. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.